Κύριε Διοικητά του ΚΕΠΕ, κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως του Δήμου Λεχενών, φίλες και φίλοι, παιδιά μου της Φιλαρμονικής, θα μου συγχωρέσετε το μου, έτσι σας αισθάνομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά σας, στο κάλεσμά μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά απόψε. Η προσέλευσή σας μας δίνει τη δυνατότητα και τη δύναμη, την ψυχική δύναμη να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια την οποία έκαναν και οι προηγούμενοι από εμάς, τα προηγούμενα από εμάς διοικητικά συμβούλια του Συλλόγου των Φιλομούσων των Λεχενών. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια βραδιά πραγματικά ευχάριστη για μας και για εσάς και για όλους μας. Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθεια την οποία καταβάλουμε, κύριε Δήμαρχε, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο με την έννοια ότι προσπαθούμε να ανεβάσουμε το πολιτιστικό επίπεδο της περιοχής μας. Και πιστεύω ότι η Φιλαρμονική είναι ένα μέσο, είναι μια σκάλα που ανεβάζει πραγματικά το πολιτιστικό επίπεδο. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμπαραστάθηκαν στην προσπάθεια την οποία κάνουμε. Τους χορηγούς μας. Άνθρωποι οι οποίοι από το περίσσευμα της ψυχής τους μας προσέφεραν κάποια δώρα. Κάποιους χορηγούς οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στο τέλος της σελίδας εκεί που έχουμε τυπώσει. Αναλυτικά, οι άνθρωποι μας έδωσαν από το υστέρημά τους και από το περίσσευμα της ψυχής τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους όσους μας πρόσφεραν δώρα. Πραγματικά, επειδή τα δώρα μας είναι πάρα πολλά, είναι 160 δώρα περίπου έχουμε, ήταν αδύνατο να τα μεταφέρουμε εδώ. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την αγιοφόρα αγορά που θα περάσουμε, ξέχασα να πω κύριε προϊστάμενε της ΔΕΗ, σας είδα τώρα, καλωσορίσατε. Τα δώρα τα οποία θα πάρετε, που θα κληρώσουν σχεδόν, πιστεύω για κάθε δεύτερο φακελάκι λαχνών θα υπάρχει και ένα δώρο. Σχεδόν όλοι σας θα φύγετε από εδώ με ένα δώρο. Επειδή ήταν αδύνατο να τα μεταφέρουμε εδώ, γιατί είναι πάρα πολλά τα δώρα μας θα υπάρχουν στο παιδικό σταθμό των Λεχενών και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους εσάς που θα είσαστε κερδισμένοι να περάσετε από τον παιδικό σταθμό 5 με 7 Δευτέρα και Τρίτη και αν η κυρία Διευθύντρια του παιδικού σταθμού μπορεί και τις πρωινές ώρες. Την ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πάντα πρωινές ώρες. Το παίρνω πίσω το απόγευμα, πάντα πρωινές ώρες, είπε η κυρία Διευθύντρια. Θα πρέπει να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία συγκληματοδοτεί την αποψινή μας εκδήλωση. Το Δήμο Λεχενών, που όσο μπόρεσε μας βοήθησε. Και το σημαντικότερο, όλους και όλες εσάς που απόψε ήρθατε μαζί μας. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τα παιδιά μου. Τα παιδιά, τους μικρούς αλλά μεγάλους καλλιτέχνες, που παρόλο το φόρτο εργασίας που έχουν όσον αφορά τις εξετάσεις που δίνουν σχεδόν τα πιο πολλά, υπερέβαλαν εαυτόν και ήρθαν σήμερα να παίξουν μαζί μας, να ευχαριστηθούν μαζί μας και να σας προσφέρουν και εσάς ό,τι μπορούν από την ψυχή τους. Θα πρέπει να ευχαριστήσω ακόμα το μαέστρο μας, τον Σάκη τον Χριστόπουλο, που είναι παιδί της Φιλαρμονικής μας, είναι το παιδί που προήλθε από τη σάρκα της Φιλαρμονικής, ο οποίος καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο του. Μια ιδιαίτερη ευχαριστία θα αναφερθώ στον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως και τους δημοτικούς συμβούλους που εξελέγησαν με την παράταξή του, οι οποίοι από τις παραστάσεις που πήραν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεχενών, τα κατέθεσαν στη Φιλαρμονική των Λεχενών. Τους ευχαριστούμε όλοι εμείς από τα βάθη της καρδιάς μας. Θα πρέπει να ευχαριστήσω ακόμα τους συνεργάτες μου. Την κυρία Νίκη Λαϊνά, την αεκίνητη κυρία Νίκη Λαϊνά,
την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου που μας τιμεί απόψε, κύριο Παλαδινό. Την τελειομανής, την κυρία Μάρθα Πανταζή, γραμματέα του Συλλόγου μας. Την απαιτητική περί των οικονομικών, κυρία Σουλάτσου, η οποία κάθε φορά μας λέει δεν έχουμε και λεφτά και πραγματικά αγωνιούμε για αυτά τα λεφτά. Όλοι ψάχνουμε για λεφτά στο τέλος. Και τον Αλέκο τον Καραμπέλη, ο οποίος πραγματικά είναι ο συνεχιστής. Είναι ο συνεχιστής της Φιλαρμονικής στα Λεγενά. Σας ευχαριστώ πάλι για μια τελευταία φορά από την καρδιά μου, όλους και όλους εσάς. Μαζί μας είναι και ο κύριος διοικητής του ΚΕΑΤ, Ανδραβίδας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Σάκη, ξεκινάς. Καθίστε εδώ τώρα, καθίστε εδώ.